Αγαπητοί θεατές, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το γεωμετρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash σήμερα 27 Νοεμβρίου, Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν από ένα ποτ-πουρί των χθεσινών δηλώσεων και εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου βρέθηκε στην Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Κοζάνη. Και βεβαίως πλέον σε τροχιά απολιγνητοποίησης. Και τι είπε βέβαια ο ίδιος, αλλά και τι επισήμανε σε σχέση με τις συναντήσεις του. Το ότι η απόφαση απολιγνητοποίησης της χώρας ως το 2028 ήταν σωστή, υποστήριξε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή παίρνοντας μέρος στη σύσκεψη με αντικείμενο το σχέδιο για την ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως η κυβέρνηση και ο ίδιος έχουν υποχρέωση να υλοποιήσουν το σχέδιο που εκπώνησαν και να στηρίξουν την τοπική κοινωνία. Πράγματι, η ελληνική κυβέρνηση πήρε το 2019 μια τολμηρή απόφαση. Την απόφαση να δρομολογήσει μια σχετικά γρήγορη απεξάρτηση από τον Λιγνίτη, η οποία όμως απόφαση εκείνη την εποχή, ενδεχομένως μπροστά από τις εξελίξεις, ήταν ακριβώς αυτή η οποία μας επέτρεψε όλο αυτό το διάστημα να σχεδιάσουμε και να δρομολογήσουμε ένα σχέδιο για τη μετά-λιγνητική εποχή. Διότι νομίζω ότι εάν δεν το είχαμε κάνει αυτό, σήμερα θα τρέχαμε πίσω από τις εξελίξεις. Στην COP26, στην οποία είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα μας στη Γλασκόβη, όλη η συζήτηση γινόταν ουσιαστικά για τον Λιγνίτη και για τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή πρωτίστως ηλεκτρικής ενέργειας θα φύγει από τον άνθρακα. Και η δυνατότητα της Ελλάδος να είναι πρωτοπόρο σε αυτή την απόφαση μας έδωσε ακριβώς την ευκαιρία να μπορέσουμε γρήγορα να μπούμε σε σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία και σήμερα να έχουμε έτοιμο ένα σχέδιο δίκαιης μετάβασης, όταν άλλες χώρες αρχίζουν τώρα να επεξεργάζονται και να συνομιλούν με τις τοπικές κοινωνίες για το πώς θα δρομολογήσουν αυτή την απεξάρτηση από τον άνθρακα, από τον Λιγνίτη. Πιστεύω λοιπόν ότι η απόφαση την οποία πήραμε τότε ήταν η σωστή. Και βεβαίως και ακούω τους σκεπτικισμούς, τις επιφυλάξεις για την ταχύτητα με την οποία αυτή δρομολογείται. Η οποία σε ένα βαθμό όμως επιβάλλεται και από την ίδια την οικονομική πραγματικότητα. Η απεξάρτηση από τον Λιγνίτη είναι απαραίτητη όχι μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους, γιατί ναι, ο Λιγνίτης είναι το ρητό καύσιμο που εκπέμπει τις μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τα υπόλοιπα ρητά καύσιμα. Το όμως σήμερα έχει ένα κόστος. Άρα η πιο ρυπογόνος μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται και η πιο ακριβή μορφή ηλεκτρικής ενέργειας. Και ναι, έχετε δίκιο να επισημαίνετε, το επισήμανε και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, ότι και το φυσικό αέριο είναι ρητό καύσιμο, πριν όμως εκπέμπει πολύ λιγότερους ρήπους σε σχέση με το Λιγνίτη, εξού και προκρίνεται από πολλές χώρες ως το μεταβατικό, το τονίζω, το μεταβατικό καύσιμο, μέχρι που να φτάσουμε στο σημείο να παράγουμε ενέργεια σχεδόν αποκλειστικά από ανενόσιμες πηγές ενέργειας, έχοντας ταυτόχρονα και τις δυνατότητες να μπορεί η ενέργεια αυτή να αποθηκεύεται. Μπορέσαμε λοιπόν αυτά τα δύο χρόνια να κάνουμε μια πολύ σημαντική δουλειά. Και θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Μουσουλούλη, ο οποίος έχει επισκεφθεί πάρα πολλές φορές την περιοχή σας, έχει διαβουλευτεί με όλους τους φορείς, με την κοινωνία των πολιτών, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την επιχειρηματική κοινότητα, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συγκροτημένο σχέδιο, το οποίο μας επιτρέπει να οραματιζόμαστε το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας καλύτερο από το παρόν και καλύτερο από το παρελθόν της. Και αυτός είναι ο στόχος. Και αυτό είναι και ένα προσωπικό στοίχημα για μένα. Και θέλω να το τονίσω αυτό. Μοιάζομαστε πραγματικά για το τι συμβαίνει στην Δυτική Μακεδονία. Και από τη στιγμή που η απόφαση αυτή πάρθηκε σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, έχουμε υποχρέωση το σχέδιο αυτό να το υλοποιήσουμε, να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, να κινητοποιήσουμε όλα τα πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε
η φυσική καχυποψία, την ανησυχία μιας τοπικής κοινωνίας, η οποία είχε μάθει και είχε προσαρμοστεί σε ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο όμως καλείται πια σήμερα να αλλάξει και να αλλάξει με γρήγορους ρυθμούς. Δεν θα μιλήσω αναλυτικά για όλους τους πόρους τους οποίους μπορούμε να κινητοποιήσουμε. Στο καλύτερο σενάριο θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 7 δισεκατομμύρια δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι, εάν προσθέσει κανείς συνολικά το πρόγραμμα δίκαιης αναπτυκτικής μετάβασης, τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, το μηχανισμό δίκαιης μετάβασης, τους πόρους οι οποίοι θα κινητοποιηθούν από το, από το ΠΕΠ, τα νέα τομεακά του ΕΣΠΑ και το ποσοστό το οποίο δικαιούται η Δυτική Μακεδονία, το πράσινο ταμείο, τις σημαντικές επενδύσεις τις οποίες θα κάνει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η οποία, όπως είπε και ο πρόεδρος και ο ευθύνων σύμβουλος, είναι εδώ για να μείνει στην περιοχή, απλά με διαφορετικό χαρακτήρα από αυτόν που είχε στο παρελθόν. Πόροι λοιπόν διαθέσιμοι υπάρχουν σημαντικοί. Σχέδιο υπάρχει, το οποίο ήδη αρχίζει και υλοποιείται. Και χαίρομαι διότι και οι δήμαρχοι αναγνωρίζουν ότι κάποιες από τις σημαντικές εκκρεμότητες τις οποίες θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον, όπως την εκκρεμότητα της ηλεθέρμανσης, αντιμετωπίζονται ήδη με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 20 εκατομμύρια για τη σύνδεση της Πτολεμαΐδος 5 με το δίκτυο της τηλεθέρμανσης. Είναι εξαιρετικά σημαντική υποστήριξη της τηλεθέρμανσης σε όλη την περιοχή, όπως εξαιρετικά σημαντική βέβαια είναι και η είσοδος του φυσικού αερίου στις περιοχές οι οποίες δεν έχουν φυσικό αέριο σήμερα, τα πλεονεκτήματα του οποίου δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναλύσω πολύ συστηματικά. Να πω μόνο επειδή ετέθη το ζήτημα, τι γίνεται με την Πτολεμαΐδα 5. Και πράγματι είναι ένα αντικείμενο συζήτησης ακόμα και μεταξύ της κυβέρνησης και της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, για πόσα χρόνια θα πρέπει να λειτουργεί με λιχνίτη, αν και πότε πρέπει να μεταφερθεί σε μια μονάδα φυσικού αερίου. Δεν έχουν επαρθεί ακόμα οι οριστικές αποφάσεις. Σχετικά με τη ΔΕΗ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: όταν ήρθαμε στα πράγματα, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Η ΔΕΗ δεν απόλυσε το δημόσιο χαρακτήρα της. Η ΔΕΗ δεν θα χάσει το ΔΕΛΤΑ από το όνομά της, ανέφερε. Θέλω να το τονίσω αυτό, να απολέσει τον δημόσιο χαρακτήρα της. Το κράτος δια του υπερταμείου εξακολουθεί να ελέγχει το 34% της επιχείρησης. Να ελέγχει ουσιαστικά και να μπορεί να επιλέγει την διοίκηση και δια αυτού του ποσοστού ουσιαστικά να ασκεί δημόσιο έλεγχο στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Γι' αυτό και ουδέποτε θα απολέσει η ΔΕΗ το ΔΕΛΤΑ μπροστά στο όνομά της. Όμως η ΔΕΗ σήμερα είναι μια ανταγωνιστική και ισχυρή επιχείρηση, η οποία μπορεί να κάνει τις επενδύσεις στην περιοχή, να επενδύσει σε μεγάλα φωτοβολταϊκά, να στηρίξει. Και βέβαια σήμερα και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία και τους καταναλωτές σε μια δύσκολη συγκυρία λόγω των αυξήσεων των τιμών του φυσικού αερίου, και όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε πετύχει εάν δεν είχαμε προχωρήσει σε μια ουσιαστική εξυγίανση της επιχείρησης με τη στήριξη, και θέλω να το πω αυτό, των εργαζόμενων, διότι τελικά εάν η επιχείρηση πάει καλά και οι εργαζόμενοι πηγαίνουν καλά. Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο θέμα της Ακρινής. Είπε πως προτείνεται η δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας και η εγκατάσταση ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού που θα προσφέρει δωρεάν ρεύμα στην περιοχή και θα εξασφαλίσει ένα επιπλέον εισόδημα. Και αυτό γιατί βάσει χρονοδιαγράμματος δεν φαίνεται να προχωράει η διαδικασία με την κατάσταση. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να προτείνω σήμερα στην τοπική κοινωνία και στο Δήμο, αλλά συγκεκριμένα στην κοινότητα, στο χωριό, είναι τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας, η οποία θα συνεργασία με τη ΔΕΗ, η οποία και θα χρηματοδοτήσει, θα δωρήσει ουσιαστικά ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό σταθμό, θα μπορεί να προσφέρει στους κατοίκους της Ακρινής όχι απλά φθηνή, πρακτικά σχεδόν δωρεάν ενέργεια, αλλά και ένα πρόσθετο εξασφαλισμένο εισόδημα, το οποίο μπορεί να φτάνει σχεδόν τα 4.000 ευρώ, έτσι ώστε να αντισταθμίσουμε
την επιβάρυνση την οποία το χωριό έχει υποστεί τόσα χρόνια και να μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε και με κάποιο τρόπο το γεγονός ότι δεν ήμασταν συνεπείς σε αυτήν την δεύτερη ως κυβέρνηση την οποία έχουμε αναλάβει. Εμείς καταθέτουμε αυτή την πρόταση. Γύρω γύρω και προσταθώ. Λίγο αριστερά και δεξιά. Ο Πρωθυπουργός έφτασε στις εγκαταστάσεις της περιφέρειας λίγο μετά τις 12 το πρωί. Αρχικά είχε συνάντηση με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Χαίρομαστε πολύ που είμαστε εδώ και που ξεκινάμε τον κύκλο των συνεδριάσεών μας και των συζητήσεων με το Πανεπιστήμιο. Ευχαριστήσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό για την τιμητική αυτή συνάντηση με τις Βρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είχα την ευκαιρία να του παρουσιάσω την ταυτότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το γενικό ότι το θέμα ότι τίθεται ως στρατηγικός εταίρος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Το όραμά μας είναι η περιοχή να μετατραπεί σε έναν κόμβο πράσινης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Στη συνέχεια πραγματοποίησε σύσκεψη με επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί πως η συνολική παρουσία του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη διήρκεσε 5 ώρες. Να πάμε και σε κάποιες τοποθετήσεις αυτοδιοικητικών, κυρίες και κύριοι, που συνέβησαν χθες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και τη διάρκεια της ομιλίας στα πλαίσια του διαλόγου για την απολιγνητοποίηση. Είμαστε στην στιγμή όπου, έχοντας ολοκληρωθεί το σχέδιο της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, με την παρουσία τη δικιά σας και του κλιμακίου των συνεργατών σας, δίνεται το στίγμα και την κατεύθυνση που όλοι όλα αυτά τα χρόνια περιμέναμε, όχι μόνο τα 2 χρόνια μετά την απόφασή σας, την τολμηρή απόφασή σας που ανακοινώσατε στον ΟΗΕ για την απολιγνητοποίηση. Εδώ και μια δεκαετία αναζητούσαμε τον αναπτυξιακό μας προσανατολισμό, το νέο μας παραγωγικό μοντέλο, που τώρα παίρνει σάρκα και οστά. Με την απόφασή σας τον Σεπτέμβριο του 19 στον ΟΗΕ για την απολιγνητοποίηση, είναι γεγονός ότι στη Δυτική Μακεδονία προκλήθηκε μία ανησυχία. Δεδομένου ότι ο Λιγνίτης είναι ο βασικός εργοδότης ακόμα και σήμερα στην περιφέρειά μας, που εξαρτά την οικονομία μας σε ένα ποσοστό άνω του 42-43% από τις δραστηριότητές του. Ταυτόχρονα όμως προκλήθηκε ένα διεθνές ενδιαφέρον, όχι μόνο ευρωπαϊκό, για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και δι' στη Δυτική Μακεδονία. Πλέον η Δυτική Μακεδονία είναι κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο των παρατηρήσεων, των εξελίξεων διεθνώς ως προς το εγχείρημα αυτό της απολιγνητοποίησης, που είναι μια πρόκληση πλέον παγκόσμια. Την ίδια περίοδο, εμείς ως νέα περιφερειακή αρχή πήραμε επίσης μια τολμηρή απόφαση. Είπαμε, κύριε Πρόεδρε, να γίνουμε η πιο πράσινη περιφέρεια στην Ελλάδα και από τις πιο πράσινες περιφέρειες στην Ευρώπη. Την ίδια χρονιά, τον Οκτώβριο του 19, με τη δική σας άδεια και έγκριση, καταθέταμε το αίτημα εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τεχνολογία του υδρογόνου, του πράσινου υδρογόνου, με την πρόταση του White Dragon. Και τότε είναι γεγονός ότι δεχτήκαμε πολλές επικρίσεις, αλλά 2 χρόνια μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της την τεχνολογία του πράσινου υδρογόνου. Και φαίνεται από τις εξελίξεις ότι και εσείς δικαιώνεστε με την απόφασή σας, αλλά και η πρόταση για το πράσινο υδρογόνο που ταιριάζει απόλυτα στη Δυτική Μακεδονία για να μετατραπεί μια λιγνητική περιοχή από ένα λιγνητικό κέντρο ενεργειακό σε μια κοιλάδα καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών, αυτή των τεχνολογιών των ΑΠΕ και του πράσινου υδρογόνου, και σε ένα κέντρο ενεργειακών εξελίξεων. Αν παρατηρήσουμε την καμπύλη μείωση του ποσοστού ενέργειας παραγόμενου από λιγνίτη, θα διαπιστώσουμε εύκολα πως ήδη είχε αρχίσει απολιγνητοποίηση το 2010. Το ανησυχητικό για μας είναι πως η μετάβαση αυτή στη μετά λιγνίτη εποχή γίνεται μέσα σε ένα ασφιχτικό πλαίσιο που έρχεται σε μια στιγμή που η περιοχή ήδη αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ανεργίας, γύρανσης, μετανάστευσης, χαμηλής επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας. Είναι προφανές
ότι η περιοχή μας λόγω της κυμάζωσης αυτής οικονομικής κατάστασης δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τους κραδασμούς μιας βίαιης απολιγνητοποίησης. Το αναμενόμενο εφεσιακό σοκ στο παραγωγικό σύστημα και στην απασχόληση μετά το διαδοχικό κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων προκαλεί σοβαρούς τριγμούς συνοχής στον κοινωνικό ιστό της περιοχής μας με φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Φαινόμενα που έχουν ενταθεί λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού. Κάθε Δήμος της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας ξεκινά τη διαδικασία μετάβασης με διαφορετικό οικονομικό μοντέλο, διαφορετικό επίπεδο υποδομών και δυνατοτήτων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και με διαφορετικές επιδράσεις από τη λιγνητική δραστηριότητα. Το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης φιλοδοξεί να ανατρέψει τα δεστημένα που δομήθηκαν επί δεκαετίες πάνω στη μεγάλη εξάρτηση από το λιγνίτη, στην απόλυτη εστίαση στις σχετικές με αυτό δραστηριότητες και στην παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος για την επόμενη μέρα. Την ανατροπή αυτή, βέβαια, επιβάλλουν λόγοι περιβαλλοντικοί και οικονομικοί και ως εκ τούτου λόγοι που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής μας. Στίχημα μέσω αυτής της διαδικασίας είναι η στροφή σε καθαρές μορφές ενέργειας και σε μια νέα εποχή ανάπτυξης που θα σέβεται το περιβάλλον και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες σε ποικίλους τομείς της οικονομίας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της τοπικής μας κοινωνίας. Από τη μεριά μας, παρά τις όποιες αισθάσεις μας, οφείλουμε να πάρουμε μέρος στις εξελίξεις και παίρνουμε, χωρίς να μένουμε απλοί παρατηρητές, εμένοντας στις αντιθέσεις μας. Πιστεύω πως για να είναι η μετάβαση δίκαια και ομαλή, απαιτείται η υιοθέτηση ενός μείγματος δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει την υποστήριξη του πρωτογενού τομέα, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την ανάπτυξη των βιομηχανικών περιοχών, τη στήριξη της καινοτομίας και του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, την υποστήριξη της εξωστρέφειας των τοπικών μας επιχειρήσεων, την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, προσέχοντας βέβαια πάντα το νέο αναπτυξιακό αυτό μοντέλο να είναι βιώσιμο, ώστε να μην υποστούμε τις συνέπειες που έχουμε υποστεί μέχρι τώρα, δηλαδή τις συνέπειες μιας μονοκαλλιέργειας. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργοί, επίσημοι προσκεκλημένοι. Η αλλαγή πλεύσης στις λιγνητικές περιοχές είναι μια δύσκολη υπόθεση που προϋποθέτει καλοπροαίρετη διάθεση και ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους φορείς και ειδικά με την τοπική κοινωνία. Κύριε Πρωθυπουργέ, να σας καλωσορίσουμε την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως Περιφερειακή Ενότητα Ρεβενών που έχετε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές και γνωρίζετε από κοντά τα προβλήματα. Ακούγουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, να σας καλωσορίσουμε στη Δυτική Μακεδονία, εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Ενότητα Ρεβενών. Την Περιφερειακή Ενότητα που έχετε επισκεφθεί πάρα πολλές φορές και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα. Τα Ρεβενά θεωρούνται δίκαια και έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση ως ο πράσινος νομός στη συνείδηση του κόσμου. Τόσο των επισκεφτών, όσο και των μελετητών ερευνητών που έχουν ασχοληθεί με την περιοχή. Τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, συνδυασμό με την ελάχιστη ανθρώπινη επίδραση, δεν έχουν υποστεί, αλλά και η διαχρονική πολιτισμική δραστηριότητα και παράδοση κάνουν τον νομό να ξεχωρίζει. Πρόεδρε, καλώς ήρθες στην Κοζάνη. Καλώς ήρθες για άλλη μια φορά στην Κοζάνη, εσύ και οι συνεργάτες σου, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πριν από 11 χρόνια σε είχα υποδεχτεί στα γραφεία της Διάδημα σαν βουλευτή τότε και πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Θυμίζω αυτό το γεγονός των 11 χρόνων πριν. 13 ήταν. Sorry. Περνάνε τα χρόνια και ξεχνάμε. Λοιπόν, 13 χρόνια λοιπόν μετά, το θυμίζω μόνο και μόνο για να σας πω και να σας θυμίσω, όχι ότι δεν το ξέρετε, απλά για να το φέρω στη συζήτηση, ότι εδώ στη Δυτική Μακεδονία είμαστε ικανοί να κάνουμε πρωτοπόρα πράγματα. Ήμασταν η πρώτη περιφέρεια που είχε ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων. Να το τονίσεις, αυτό είναι σημαντικό. Το τονίζω, Πρόεδρε, γιατί ήμασταν από τους ανθρώπους, εμείς το κάναμε, η αυτοδιοικητική της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το κάναμε και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα απαντήσουμε θετικά και στην πρόκληση που έχουμε μπροστά μας της απολιγνητοποίησης. Εγώ χαίρομαι γιατί έχετε μαζί σας και τους συνεργάτες. Νομίζω ότι το τελευταίο εξάμεινο τους έχω συναντήσει όλους, ίσως κάποιον μόνο από αυτούς δεν έχω συναντήσει, τον κύριο Χατζηδάκη, ίσως που άλλαξε πεδίο ευθύνης.
Χαίρομαι λοιπόν που είστε εδώ. Σας καλωσορίζω στην Κοζάνη, στην έδρα της περιφέρειας, στην έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο μεγαλύτερο δήμο της περιφέρειας. Πρόεδρε, η κατεύθυνση που κινούμαστε, η κατεύθυνση της απολιγνητοποίησης είναι δεδομένο το ότι είναι η σωστή και το λέω με την έννοια παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και εθνικά όλος ο πλανήτης πηγαίνει προς την κατεύθυνση της κλιματικής ουδετερότητας. Άρα εκεί σε αυτήν πρέπει να κινηθούμε κι εμείς. Τα ζητήματα, και υπάρχουν ζητήματα κατά τη γνώμη μου, είναι το ζήτημα της ταχύτητας. Αυτό θα θέλω να σημειώσω. Το ζήτημα της ταχύτητας, η απολιγνητοποίηση εξελίσσεται ραγδαία. Και εξελίσσεται ραγδαία, εάν φέτος δεν είχαμε τις ψηλές τιμές του φυσικού αερίου παγκόσμια, η λιγνητική παραγωγή θα ήταν μονοψήφιος αριθμός. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και την οικονομία της περιοχής. Δεν θέλω να σας χαϊδέψω τα αυτιά. Όταν είχατε έρθει στην Τολεμαίδα ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, μου είχατε κάνει εξαιρετική εντύπωση για την ευαισθησία που διαθέτατε τότε και νομίζω ότι τα γνωρίζετε πολύ καλά τα προβλήματα. Είναι όταν μιλάω περιφερειάρχης, εγώ δεν συνηθίζω να παίρνω το λόγο. Απλά εκείνο το οποίο ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή ξέρω ότι μπορώ να μιλήσω στην καρδιά σας, και αυτό έχω επιλέξει σήμερα με δύο κουβέντες, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρξε μια τεράστια αδικία σε αυτή την περιοχή. Τεράστια αδικία. Να σας πω μόνο το παράδειγμα ότι τα μόνα τουριστικά λεωφορεία που ήρθαν κάποτε στην Τολεμαίδα ήταν κάποια λεωφορεία από τη Δράμα, όπου ήρθε μια ομάδα εκεί που είχαν οργανώσει, ας πούμε, για να δουν πώς πεθαίνουμε, να δουν τα παιδάκια στο σύνδρομο Down που είχαμε στην Τολεμαίδα κλπ. Τα μοναδικά τουριστικά λεωφορεία. Όταν ως Δήμαρχος, κύριε Πρόεδρε, ζήτησα να πάρουμε τις σχολές από κατάσταση του τοπίου, κάτι το οποίο στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά εξελιγμένες αυτές τις σχολές, έχουμε 250.000 στρέμματα εδώ προς αποκατάσταση. Και νομίζω ότι ήταν ο ιδανικότερος χώρος, ας πούμε, να μπορέσουν να δημιουργηθούν αυτές οι πανεπιστημιακές σχολές εδώ. Ξέρετε ποιοι τις πήραν, κύριε Υπουργέ. Η Δράμα. Αυτοί που δεν θέλαν τότε, ας πούμε, να κάνουν εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, αυτοί που τα απέφυγαν καλικά, πήραν και την αποκατάσταση, τις σχολές αποκατάστασης των εδαφών. Να σας πω ότι όλο αυτό το διάστημα κανένας δεν ερχόταν εδώ. Κάναμε το μεγαλύτερο πολυδητήριο της περιφέρειας στη χώρα και όταν κάναμε τους πανελλήνιους αγώνες. Ξεσηκώθηκε όλη η Ελλάδα. Πού θα μας πάτε εκεί, θα πεθάνουμε. Πεθάνουμε, ξέρω. Λοιπόν, πρώτη φορά εγώ στη ζωή μου είδα να παρέχει κάποιος το 75% της ηλεκτρικής επάρκειας στη χώρα και να είναι ένα κατάπτυστο παράδειγμα προς αποφυγή. Οι συνολικές επενδύσεις ΔΕΗ στην περιοχή για τα επόμενα 4 χρόνια φτάνουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις επιμερίζοντάς τις επιμερίζουμε ως εξής. Έργα αποκατάστασης ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 16 εκατομμύρια το 2021, 60 εκατομμύρια το 2022 και τα υπόλοιπα έτη. Έργα τηλεθέρμανσης ύψους 110 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 4 εκατομμύρια το 2021, 30 εκατομμύρια το 2022, 76 το 2023. Και σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε βέβαια και τις διασυνδέσεις που θα γίνουν στην περιφέρεια. Νέες δραστηριότητες πλην των ΑΠΕ, 300 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 60 έως το 23, μετατροπή της Πτολεμαΐδας 5, επένδυση τάξης των 250 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια, την καθημερινή μας δραστηριότητα, 38 εκατομμύρια ευρώ το έτος, εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια μένουν στη Δυτική Μακεδονία, σύν επιπλέον 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε τρίτους ιδιώτες για την τροποδοσία της Μελίτης, Μελινίτη, Ορυχία, Ελλάδας κτλ. Και βέβαια, επίσης, σχεδιάζουμε να επενδύσουμε πάνω από 2 GW φωτοβολταϊκών στην περιοχή, τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει, κατασκευάζουμε τα πρώτα 300 και συνεχίζουμε με 1000 την κατασκευή την επόμενη χρονιά και τα υπόλοιπα τα επόμενα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, η ΔΕΗ είναι σήμερα πολύ πιο δυνατή σε σχέση με το προ 2 ετών. Μόλις ολοκληρώσαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση μελλοντικού κεφαλαίου, και είμαστε πια έτοιμοι να προχωρήσουμε σε όλες αυτές τις επενδύσεις και αρκετές άλλες. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Πραγματικά είναι σήμερα μια ευκαιρία να πούμε ορισμένα πράγματα και συγχωρέστε με εξ αρχής αν δεν είμαι ίσως στο μήκος κλίματος των υπολείπων συναδέλφων που αναφέρθηκαν έως τώρα.
Η Δυτική Μακεδονία, κύριε Πρωθυπουργέ, και ειδικότερα η Ορβέα, την οποία εκπροσωπεί, το Λεμαίδα δηλαδή, αποτέλεσε και αποτελεί τον καταλήτη τη στην ανάπτυξη και στην ενέργεια όλα αυτά τα χρόνια, καθώς εδώ και πάνω από 60 χρόνια από τα σπλάχνα τη Ορβέα, κατά κύριο λόγο, βγαίνει ο Λιμνίτη, ο τόσο κακοφημισμένο το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά όμως, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα εθνικό καύσιμο το οποίο για πάνω από 60 χρόνια στήριξε την εθνική οικονομία της χώρας. Στήριξε και χρηματοδότησε το να έχουμε την ίδια τιμή ρεύματος στην Κρήτη και στη Μακεδονία, παρότι δεν υπήρχε διασύνδεση, παράδειγμα, του νησιού και την υπόλοιπη Ελλάδα. Η αρχική άποψη της Δημοτικής Αρχής και του Δήμου Ορβέας ήταν και εξακολουθεί να είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι η απολυτοποίηση γίνεται με τρόπο βίαιο. Και γίνεται με τρόπο βίαιο κυρίως ως προς το χρόνο. Παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω αυτό που λίγο πριν είπε ο κύριος Πρόεδρος της ΔΕΗ, ότι από το 25 και μετά, το έχει ξαναπεί και δημόσια, θα ψάξουμε να βρούμε ένα διαφορετικό μείγμα καυσίμου για την Τολεμαϊδα 5, η οποία έχετε εξαγγείλει ότι θα λειτουργεί με το λιμνίτη μέχρι το 28. Θα έχει προλάβει, κύριε Πρόεδρε, το 1,5 δισεκατομμύριο που έχει επενδύσει ο ελληνικός λαός να κάνει απόσβεση ώστε να μπορέσουμε και να χρηματοδοτήσουμε και αλλαγή της χρήσης του καυσίμου στην Τολεμαϊδα 5. Υπάρχει κατά την άποψή μας, και συγχωρέστε μου την έκφραση, μια κατανόητη βιασύνη. Όλες οι συγκυρίες επιβάλλουν και θα έλεγα αποδεικνύουν ότι η παρουσία του λιγνίτη είναι απαραίτητη, καθώς χωρίς αυτήν ευστάθμευτο σύστημα ενέργειας, λένε οι ειδικότεροι από εμένα, ότι δεν υπάρχει. Αν υπήρχε, δεν θα επέβαλε και η ΔΕΗ αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση της παραμονής σε ψυχρή εφεδρεία των λιγνητικών μονάδων των ΑΕΣ. Η ενεργειακή μετάβαση της χώρας, κύριε Πρόεδρε, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της ελληνικής οικονομίας, το έχετε πει εσείς ο ίδιος και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και εφόσον δεν υλοποιηθεί με όρους που θα διασφαλίζουν την ομαλότητα, θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις κυρίως ως προς την κοινωνική συνοχή. Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην Δυτική Μακεδονία, αν και όταν επισκεφθήκατε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχατε δηλώσει το ότι έξω από το να στηρίξουμε τη ΔΕΗ και σωστά το κάνετε, θα στηρίξουμε γενικότερα την περιοχή και τους λιγνίτες. Η απόφαση η οποία παραλάβατε τον Σεπτέμβριο του 2019 δεν ευνηδίασε μόνο την περιοχή, ευνηδίασε ακόμη και τους υπουργούς σας. Γιατί δεν ξέρω πόσο είχε συζητηθεί και πόσο ήταν έτοιμο αυτό να γίνει. Δεν διαφωνώ με την απόφαση ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα καθεστώς μετάβασης μηδενικού άνθρακα το 2050, αλλά εκεί μιλάμε για την απανθρακοποίηση, ενώ εδώ σήμερα μιλάμε για την απολιγνητοποίηση και έχουμε στρέψει όλες μας τις προσπάθειες προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε τη μετάβαση στα συμφέροντα του φυσικού αερίου. Γιατί το φυσικό αέριο είναι ένα ορυκτό αέριο, όπως καλά γνωρίζετε και εσείς και οι συνεργάτες σας, το οποίο, αν μη τι άλλο, αν δεν έχει την ίδια, το ίδιο αποτύπωμα στο ό,τι έχει να κάνει με το διοξείδιο του άνθρακα, έχει αποτύπωμα. Και ειδικά τώρα, αυτή την περίοδο, όπου η συμμετοχή του φυσικού αερίου για ανεξήγητο λόγο, για τους πολλούς, για τα εκατομμύρια των πολιτών της χώρας, όπου πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά το κόστος ενέργειας, λιπαίνει πολύ περισσότερο από ό,τι λιπαίνουν οι λιγνίτες σε τιμές κανονικά, σε ό,τι έχει να κάνει με την αγορά δικαιωμάτων διοξιδίου από το σύνολο των επιχειρήσεων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο σε σχέση με αυτές που αυτή τη στιγμή η χώρα μας παράγει με λιγνίτη. Θυμάμαι ότι ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος είναι και παρόν, έλεγε ότι η λειτουργία των λιγνητικών μονάδων βάζουν τη ΔΕΗ 1 εκατομμύριο μέσα την ημέρα. Σήμερα δεν κάνει κανείς καμία αναφορά για το αν η λειτουργία των λιγνητικών μονάδων βάζει τη ΔΕΗ μέσα. Μάλλον συμφέρει να λειτουργούν οι λειτουργικές μονάδες, άσχετα αν αυτή την ώρα και αυτή την περίοδο δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις λειτουργήσουμε, εποφελία του συνόλου των καταναλωτών της χώρας. Γιατί θα ήταν βέβαιο ότι η τιμή στη χονδρική στη χώρα μας δεν θα ήταν από τις πρωταθλήτριες της Ευρώπης, αν μπορούσαν να δουλέψουν με βάση τη δυναμική που έχουν οι λιγνητικές μονάδες στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, με βάση το χρηματιστήριο ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση,
Εμείς ως ΓΕΝΟΠ έχουμε πει και άλλη φορά ότι δεν διαφωνούμε με αυτή την απόφαση. Διαφωνούμε με το χρόνο υλοποίησης αυτής της απόφασης. Η αλήθεια είναι ότι οι υποδομές θα αποτελέσουν μια ραχοκουκαλιά για την ανάπτυξη ουσιαστικά της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τα επόμενα χρόνια σε μια πράσινη περιφέρεια, σε μια πρώτη περιφέρεια. Και εδώ θα πρέπει να ρίξουμε και ως κυβέρνηση το βάρος μας για να βελτιώσουμε όλα αυτά που υπάρχουν. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι μια περιφέρεια η οποία δεν έχει υποδομές. Έχετε ένα τεράστιο έργο την Εγνατία και σε συνεργασία μαζί με την περιφέρεια πριν από λίγες μέρες υπογράψαμε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά τον δρόμο της Καστοριάς Πτολεμαΐδας σε συνεργασία με το Γραφείο του Πρωθυπουργού Πάντα, ώστε να κάνουμε και να αναλάβουμε εμείς με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας, ώστε να λύξουμε και ένα ζήτημα χρόνων το οποίο δεν έλυγε μαζί με την γνωστή σύραγγα της κλεισούρας. Οπότε προχωράμε σε ζητήματα. Αντιμετωπίζουμε από τα γρεβενά το ζήτημα τη σύνδεση με την ΣΚΑΤΗ και την βελτίωση του οδικού δικτύου. Μακεδονία, έχω την τιμή να εκπροσωπώ το Δήμα Μηταίου με την ιδιότητα του Δημάρχου, ο πρώτος Δήμος, ο οποίος είναι στο κέντρο της απολιγνητοποίησης, ο πρώτος Δήμος, ο οποίος είναι σε μετάβαση, καθότι εδώ και 20 μήνες έχει κλείσει ο ΑΕΣΑ Μηταιοφυλώτα, έχουμε κλειστό το ορυχείο του Αμηταίου, έχουμε έναν οικισμό σε αντικατάσταση. Άρα η ζωφερή σημερινή πραγματικότητα επιτύχει την αναγκαιότητα όσο ποτέ άλλοτε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο του Δήμου μας και της περιφερειάς μας. Να πάμε σε μια ανάπτυξη πράσινη, οικολογική, καινοτόμο. Στην κατεύθυνση αυτή, κύριε Πρωθυπουργέ, ο Δήμος Αμηταίου και οι άλλοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, κατέθεσαν προτάσεις στο ΣΔΑΜ, τις οποίες υιοθετούν και προσέχουν με ιδιαίτερη ζέση και ο κύριος Παπαθανάσης και ο κύριος Μουσουρούλης και οι συνεργάτες τους, καταθέσαν προτάσεις προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου του Δήμου Αμηταίου. Αντιλαμβάνεστε, γνωριζόμαστε, ότι θα είχα τον πειρασμό να κάνω πολλά σχόλια για όσα ελέγχθησαν ως πρώτος πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Προχωρήσαμε διάφορα μαζί με τον φίλο και συνεργάτη τον Κωνσταντίνο Μουσουρούλη. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος και θα σταθώ μόνο στα θέματα που τώρα χειρίζομαι ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Δεν θα κάνω θεωρητικές προσεγγίσεις. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα τι σχεδιάζουμε από το Υπουργείο Εργασίας και από τον ΟΑΕΒ για την περιφέρειά σας στο πλαίσιο του σχεδίου της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Πρώτα απ' όλα, προωθείται ήδη ένα πρόγραμμα δημιουργίας 3.400 νέων θέσεων εργασίας προϋπολογισμού 48 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει ήδη τις προηγούμενες μέρες. Δεύτερον, ένα πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 2.000 νέους ανέργους μέχρι 29 ετών προϋπολογισμού 14 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αιτήσεις επίσης ξεκίνησαν τις προηγούμενες ημέρες. Θα ήθελα να σας συγχαρώ, θα μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ εσάς προσωπικά αλλά και τα στελέχη της κυβέρνησης για τον μέχρι σήμερα χειρισμό του αναπάντεχου αυτού γεγονότος της πανδημίας που ταλαιπωρεί εδώ και 20 μήνες περίπου ολόκληρο τον κόσμο. Κεντρικό θέμα της σημερινής σας παρουσίας είναι η μεταλλιγνητική περίοδος, ένα θέμα μείζονος σημασίας για την περιοχή εδώ της Δυτικής Μακεδονίας και σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο σχέδιο της μεταλλιγνητικής περίοδου θα ήθελα να πω ότι θα έπρεπε να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες και στους μη ενεργειακούς δήμους εφόσον ως μη ενεργειακοί δήμοι είχαμε υποστεί και τις συνέπειες της λιγνητικής περιόδου τα προηγούμενα χρόνια με εντάξεις μέσα σε αναπτυξιακά προγράμματα. Εγώ βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας την Καστοριά, τον Δήμο Καστοριάς, μία πολύπαθη περιοχή και αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγάλη κρίση που βιώνει ο κλάδος της γονοποιίας εδώ και αρκετά χρόνια, της μονοκαλλιέργειας, θα έλεγα, που απασχολούσε την Καστοριά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και όντας πρόεδρος του Συνδέσμου Γονοποιών Καστοριάς με την προηγούμενη ιδιότητα, γνωρίζω πολύ καλά ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή
είναι οριακή. Τα προβλήματα βέβαια που ταλανίζουν τον κλάδο, τον συγκεκριμένο κλάδο, στο 99% θα έλεγα εξαγωγικό κλάδο της χώρας, έχουν άμεσες συνέπειες και με τη σημερινή μου ιδιότητα του Δημάρχου της Καστοριάς, βλέποντας τα προβλήματα, τα κοινωνικά και οικονομικά και βλέποντας μία πόλη και μία περιοχή να καταραίει. Να πω δύο λόγια για την συνεργασία μας και το τι κάνουμε εμείς προκειμένου να βοηθήσουμε τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ και μέσω αυτών τους δημότες φυσικά της Δυτικής Μακεδονίας και όλων των δήμων αυτής. Όσον αφορά τα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία, έχουμε το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ένα μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έχουν ενταχθεί 35 μικρά και μεσαία έργα, ύψους 92 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι τώρα. Μιλάμε για έργα τα οποία είναι από έργα ίδρυψης, για παράδειγμα στους Δήμους Ιορδαίας, Φλόρινας, Γρεβενών, Άργους, Οριστικού, Αμίντιο, αλλά και έργα αγροτικής οδοποιίας στα Σέρβια, στο Ρεστόριο, ή έργα εξυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας, όπως για παράδειγμα στο Δήμο της Κοζάνης, μέσω της ΔΕΙΑ Κοζάνης και στο Βόλιο, όπου χρησιμοποιούνται φωτοβολταϊκά συστήματα για να εξοικονομηθούν ενεργειακοί πόροι και να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και φυσικά, όταν μιλάμε για αναζωογόνηση και μεταρρύθμιση σε μια περιοχή όπως αυτή, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε έργα αστικής αναζωογόνησης, όπως του Δήμου Γρεβενών, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ που εντάχθηκε σε αυτή την επιτροπή, σε αυτή τη συνεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης, και 8,8 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την Κοζάνη και θα ενταχθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Δεκεμβρίου, αλλά και φυσικά της πρόταση Δυτικής Μακεδονίας, που έχει πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που συνδυάζει πρωτογενή και τριτογενή τομέα και αναμένουμε μετά από μια τελευταία λεπτομέρεια που έχει να κάνει με τις κρατικές ενισχύσεις να ενταχθεί στην πρόταση που θα εξετάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης το Δεκέμβριο. Περιμένουμε πώς και πώς, Πρωθυπουργέ μου, να ανοίξουν τα μάρμαρα του Τρανοβάλτου. Μια τεράστια πληγή, η οποία θεωρώ ότι είναι καθαρά γραφειοκρατικό ζήτημα και είναι κρίμα. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνή μου, είμαι δάσκαλος και θέλω να μιλάω αυτόματα χωρίς ενδιάμεση του μικρόφωνου. Ο τόνος της φωνής μου δεν έχει να κάνει με εκνευρισμό, αλλά απλά έτσι είναι. Άρα θεωρώ ότι χτες θα έπρεπε να έχουν ανοίξει τα μάρμαρα. Κοροϊδεύουμε την κοινωνία 20 χρόνια. Θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας άμεσα. Και δεν μπορεί να λέμε ότι φταίει η κτηματική, φταίει το δασαρχείο, φταίει. Εμείς φταίμε που δεν υπογράφουμε την ΟΠΟΕ, γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή θα έβρισκαν 50% άνθρωποι εργασία. Άρα λοιπόν είναι αδιανόητο κατ' εμέ πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν πολύ καιρό πριν ήδη να κολυσιεργούμε. Γιατί θεωρώ, Πρωθυπουργέ μου, θέλω να αφήσει λίγο το, να έχω το θάρρος αυτής της αμεσότητας, γιατί νομίζω ότι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν δεν γίνονται καθαρά λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ότι η περιοχή της Σιάτισσας μαζί με την περιοχή της Καστοριάς ζουν την μεταβουνοποιητική εποχή και ας μην θέλουν να το παραδεχθούν κάποιοι. Σήμερα έχουμε κρίση εκεί. Σήμερα έχουμε 4.000 ανέργους. Σήμερα, στην τελευταία μάλλον πενταετία, ένα εξαγωγικό εμπόριο των 200 εκατομμυρίων ευρώ έφτασε το 19 στα 33, ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενώ πάμε στο πρώτο τρίμηνο του 2021 να έχουμε εξαγωγές, δυστυχώς μόνο 800.000 ευρώ. Λοιπόν, γι' αυτό θα ήθελα να σας τονίσω, μιας και ήρθατε εδώ, ότι ταυτόχρονα με τη μεταλλικητική έχουμε τη μεταγωνοποιητική και θα θέλαμε να δώσετε λίγο προσοχή περισσότερο, ότι η κρίση έχει χτυπάει δύο πυλώνες και οι δύο μόνο καλλιέργειες, η Γούνα και η ΔΕΗ ταυτόχρονα. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά, παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη, φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιούφι 3, στην Κοζάνη.
υπογραφή σύμβαση της τηλεθέρμανσης, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Ορδαία. Η Πτολεμαϊδα 5 θα συνδεθεί με το δίκτυο τηλεθέρμανσης. Ένα έργο πολύ σημαντικό και στα πλαίσια βέβαια της απολιγνητοποίησης. Καταρχάς θέλω να σας καλωσορίσω στη σημερινή πανηγυρική και ιστορική μέρα για τον Δήμο Ορδέας και για τη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας, στην οποία υπογράφουμε μαζί με τον ανάδοχο τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου αγωγός διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας με τη νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5 της ΔΕΗ ΑΕ. Και λέω ότι είναι μια ιστορική και μια σημαντική μέρα για όλους μας εδώ, διότι υλοποιείται το επενδυτικό πρόγραμμα που έχει φτιάξει η επιχείρηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνδεόμαστε με την νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5, μια μονάδα που η τεχνολογία της είναι τέτοια που μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε την τηλεθέρμανση της πόλης και όχι μόνο, και το τονίζω το όχι μόνο, για το επόμενο διάστημα και τουλάχιστον μέχρι το 2028 με βάση αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Σας θυμίζω ότι προεκλογικά ακόμη, πριν τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, όλη η κουβέντα που γινόταν ήταν για το πώς θα διασφαλιστεί η συνέχιση της τηλεθέρμανσης της παροχής θερμικής ενέργειας στα νοικοκυριά της πόλης της Πτολεμαϊδας. Χωρίς ψυχολόγο, κυρίες και κύριοι, και κοινωνικό λειτουργό το ειδικό σχολείο Πτολεμαϊδας, για να δούμε το ρεπορτάζ του Κώστα Μαυρίδη. Τρεις μήνες σχεδόν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και λίγες μέρες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, χωρίς ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και εργοθεραπευτή, το ειδικό σχολείο, νηπιαγωγείο και δημοτικό της Πτολεμαϊδας υποφέρει από ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων το ειδικό σχολείο. Και αυτό γιατί από την έναρξη του σχολικού έτους λειτουργεί χωρίς βασικές ειδικότητες όπως του ψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού αλλά και του εργοθεραπευτή σε μια πόλη με πανεπιστημιακό τμήμα εργοθεραπείας. Και δεν υπάρχει ειδικότητα αυτή προκειμένου, αμή τι άλλο, να συμβάλλει στην πρακτική άσκηση των φοιτητών. Σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου, Γιώργο Παπαδόπουλο, η θέση του κοινωνικού λειτουργού παραμένει κενή. Η ψυχολόγος τελεί σε άδεια αλοχίας, ενώ η ειδικότητα του εργοθεραπευτή απουσιάζει τα τελευταία 3 χρόνια από την σχολική δομή. Πάμε 3 μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και ακόμα αντιμετωπίζουμε προβλήματα ελλείψεων σε ειδικότητες καθηγητών και δασκάλων. Ακριβώς και βασικές ειδικότητες, όπως η ειδικότητα της ψυχολόγου, της κοινωνικής λειτουργού και του εργοθεραπευτή. Η αλήθεια είναι ότι 1 Σεπτεμβρίου είχαμε όλες τις άλλες ειδικότητες. Για κάποιους λόγους όμως και οι 3 ειδικότητες αυτές δεν ήρθαν. Τι λένε οι διευθύνσεις, η εκπαίδευση, τι λέει, δεν υπάρχουν πιστώσεις, δεν φαίνεται στον ορίζοντα λύση στο πρόβλημα? Από ό,τι ξέρω δεν φαίνεται λύση, εκτός αν το Υπουργείο δώσει άλλες πιστώσεις. Ψυχολόγος προσλήφθηκε, απλά η κοπέλα ήταν έγκυος, γέννησε, πήρε άδεια αλοχίας. Δεν ήταν, απληρώθηκε όμως. Η κοινωνική λειτουργός, η μόνιμη που έχουμε, πήρε απόσπαση στο ειδικό γυμνάσιο, οπότε και εκείνη δεν δόθηκε πίστοση για να αναπληρωθεί. Εργοθεραπευτή είναι το μόνιμο πρόβλημα. 3 χρόνια τώρα δεν έχουμε εργοθεραπευτή. Και το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι η πόλη μας με τμήμα εργοθεραπείας, καμία δομή ειδικής αγωγής δεν έχει εργοθεραπευτή. Αυτό κάπως πρέπει να λυθεί. Είναι δείγμα πολιτισμού όμως ένα ειδικό σχολείο να λειτουργεί με τέτοια προβλήματα. Σαφώς, γιατί πολλά ακούγονται για το προσωπικό και τη αναλογία προσωπικού μαθητών, αλλά το ειδικό σχολείο είναι διαφορετικό, δεν είναι σαν τα άλλα σχολεία. Έτσι, όπως είπες, είναι δείγμα πολιτισμού το πόσο φροντίζουμε την ειδική αγωγή. Νομίζω ότι το Υπουργείο πρέπει να φροντίσει, να δώσει αυτές τις πιστώσεις που πρέπουν, να καλυφθούν επιτέλους οι βασικές αυτές ειδικότητες. Ψυχολόγος και κοινωνικός είναι πάρα πολύ βασικές ειδικότητες σε ειδικό σχολείο. Τους έχουμε ανάγκη συνέχεια. Όπως επίσης και το εργοθεραπευτή. Να παραμείνουμε στην Πτολεμαϊδα, κυρίες και κύριοι, όπου έγινε δράση του Δήμου Ορδέας με τη διάδρομη με σκοπό την μάθηση των μικρών μαθητών και τη σωστή ενημέρωσή τους σε σχέση με την ανακύκλωση. Η σημερινή δράση αφορά στην πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση ξύλινων παιχνιδιών, τα οποία θα συγκεντρώνονται και στη συνεργασία με την Κησέα Παπάνεμο
θα γίνεται η επιδιόρθωσή τους και στη συνέχεια θα επαναπροωθούν στην αγορά είτε στους ίδιους παιδικούς σταθμούς από τα οποία τα συγκεντρώσαμε, είτε μέσω των κέντρων επαναχρησιμοποίησης να μπορούν να το παίρνουν και οι άλλοι πολίτες. Η δράση αυτή ξεκινά από την, σήμερα εδώ πέρα από την Πτολεμαϊδά και από τον Βορειοολυμπιακό Σταθμό του Ποδοσάκη Νοσοκομείου, αλλά η διάδημα θα την επεκτείνει σε όλους τους δήμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο επόμενο διάστημα. Εδώ ακριβώς τι θα γίνει? Εδώ πέρα θα υπάρχει μέσα ένας ειδικός κάδος, στον οποίο θα συγκεντρώνονται τα παιχνίδια που θα φέρουν τα παιδάκια. Και στη συνέχεια αυτά, σε συνεργασία με την Κινσέπα Πάνεμο, όπως είπα και πριν, θα επιδιορθώνονται και θα ξαναμπαίνουν στην αγορά. Στοχεύουμε να εκπαιδεύσουμε από πολύ μικρά τα παιδιά. Ακριβώς. Στην ανακύκλωση, στη λογική της ανακύκλωσης. Ακριβώς, αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή θέλουμε από πολύ μικρές ηλικίες να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, ώστε να ανακυκλώνουν, αλλά και να επαναχρησιμοποιούν πράγματα και να μην γίνονται αυτά τα πράγματα απόβλητα από την αρχή τους. Αυτό είναι, να διώξουμε όσα περισσότερα πράγματα γίνεται από την ταφή. Ο λόγος που ξεκινάμε με τα ξύλινα παιχνίδια από τους παιδικούς σταθμούς είναι ότι κατά κύριο λόγο ξύλινα παιχνίδια έχουν τα μικρά παιδιά. Στις μεγαλύτερες ηλικίες τα ξύλινα παιχνίδια αντικαθιστούνται με ένα πιο φτηνό, πιο ευέλικτο υλικό, όπως είναι το πλαστικό. Πλέον, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, σύμφωνα με το ότι ακούμε από παντού στον κόσμο, πάμε για την μείωση της χρήσης του πλαστικού. Οπότε πιστεύουμε ότι θα αρχίσει η αύξηση του ξύλινου. Το ξύλινο παιχνίδι είναι ένα ποιοτικό παιχνίδι, είναι ένα πιο ακριβό παιχνίδι και ένα παιχνίδι που αντέχει περισσότερο. Αλλά δυστυχώς είναι ένα παιχνίδι που θα προτιμηθεί στις μικρές ηλικίες. Και έτσι μπορούμε, παίρνοντας τα ξύλινα παιχνίδια, που είναι σε άριστη κατάσταση, να τα δώσουμε κάπου αλλού, όπως μπορεί να κάνουμε και σήμερα, να το δίνουμε στο μικρό μας ανιψάκι, σε κάποιον γείτονα. Απλώς κάποιος που δεν έχει να το δώσει απευθείας, μέσω των κέντρων επαναχρησιμοποίησης ή μέσω των δομών του Δήμου ή οπουδήποτε άλλο, να ξαναδοθεί το παιχνίδι σε ένα άλλο παιδάκι και να παίξει. Θέλω με την ευκαιρία της σημερινής δράσης να δώσω τα συγχαρητήριά μου και στην διάδημα, στα στελέχη και στο προσωπικό για την προσπάθεια που κάνουν συνολικά όλο αυτό το διάστημα να έχουμε τέτοιου είδους δράσεις και τέτοιου είδους παρεμβάσεις που βοηθούν στην ανακύκλωση μια σειράς πραγμάτων. Επίσης, να πω συγχαρητήρια και στην διοίκηση των παιδικών σταθμών και στο προσωπικό γιατί συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή τη διαδικασία διαμέσου της διάδημα και να πω ότι χαίρομαι γιατί πραγματικά ξαναυπάρχουν ξύλινα παιχνίδια. Βλέπω στην αγορά δηλαδή ότι σιγά σιγά εγκαταλείπεται η ιδέα των φτηνών ίσως πλαστικών παιχνιδιών, αλλά είναι και κοστοβόρα σε άλλα πράγματα και η ανακύκλωσή τους έχει μια διαδικασία που είναι ιδιαίτερα επίπονη. Τα ξύλινα λοιπόν παιχνίδια που πολλοί από εμάς ίσως τα έχουμε συνδέσει με την παιδική μας ηλικία επανέρχονται ξανά στο προσκήνιο και νομίζω ότι μέσα από τέτοιου είδους καμπάνιες μπορούν να καθιερωθούν και γιατί όχι να γίνουν και ξανά της μόδας για τα μικρότερα παιδιά. Βέβαια είναι μια δράση που στόχο έχει σε βάθος χρόνου να δούμε τα αποτελέσματά της. Νομίζω όμως, και επιτρέψτε μου δύο κουβέντες και για τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης υλικών, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει στην Καστοριά και στα Γραβενά και όσο νούπο θα ξεκινήσουν στη Φλόρινα αλλά και στην Πτολεμαϊδά, όπου μένει η χωροθέτηση του χώρου προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε και κέντρα επαναχρησιμοποίησης υλικών και στο Δήμο Ερδέας, που πολύ σημαντικά πράγματα βγαίνουν όταν επιδιορθωθούν και όταν γίνουν ξανά καινούργια, εντός εισαγωγικών λέξη. Με την έννοια ότι υπάρχουν πράγματα που τα θεωρούμε ότι είναι για πέταμα, αλλά στην ουσία δεν είναι για πέταμα, είναι πάρα πολύ χρήσιμα για ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα έχουν κοντά τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Κινσέπ για την πρωτοβουλία και για την βοήθεια στο όλο εγχείρημα και να πω ότι τέτοιου είδους δράσεις βοηθούν πάντα στο να υπάρχει εμπεδομένη περιβαλλοντική συνείδηση στις νεότερες γενιές, αλλά και γιατί όχι και στις οικογένειες που θα ευαισθητοποιηθούν από αυτό. Να ευχαριστήσω επίσης
και το Μπορουσάκη Νοσοκομείο, τη διοίκηση και το προσωπικό για την άψογη συνεργασία που έχουμε ως τώρα στη λειτουργία του παιδικού σταθμού. Που σημαίνει αποκατάσταση αναπηρίας εργασία με ομαδικότητα. Είναι μια επιχείρηση η οποία έχει συσταθεί στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Φιλοδοξία μας είναι η επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία και η δραστηριοποίηση σε χώρους επαγγελματικούς που θα έχουν ήπια χαρακτηριστικά για να μπορέσουν να βρουν δουλειά και άτομα με αναπηρία. Η ιδέα της συνεργασίας και με την διάδημα βρίσκεται στην καινοτομία και στη σκέψη ότι μπορούμε να παντρέψουμε την κοινωνική οικονομία με την κυκλική οικονομία. Βοηθάει από την άποψη ότι τους βάζει στο χώρο εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να εργάζονται, να έχουν την κοινωνική του ζωή και να έρχονται στο σύνολο της κοινωνίας. Είναι ένα βήμα που στα μπροστά αυτή είναι η δράση που κάνει η Κινσέπ, απάνεμο, όπου βοηθάει στο σύνολο άτομα με αναπηρία και την κυκλική οικονομία. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν πολύ συγκεκριμένες αναπηρίες ή εμπόδια για την επαγγελματική τους, την πλήρη επαγγελματική τους αποκατάσταση στην ελεύθερη αγορά εργασίας μέσα από προστατευόμενες μορφές ή από μορφές όπως είναι η κοινωνική οικονομία, μπορούν να βρουν δουλειά και ταυτόχρονα μέσα από την καινοτομία της συνεργασίας με την διάδημα μπορούμε να δημιουργήσουμε υπεραξία σε προϊόντα τα οποία θα παραταθεί η ζωή τους. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash έφτασε στο τέλος τους. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, τα κοινωνικά δίκτυα στην διάθεσή σας για να ενημερώνεστε 24 ώρες το 24ωρο. Βέβαια, flash.tv.gr στο σελίδα του σταθμού μας και να βρίσκετε εκεί συγκεντρωμένες όλες τις ειδήσεις. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους.